Ένα ξέσπασμα από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έτσι πως δεν τον έχετε ακούσει ποτέ όμως. Ποτέ ο Γρηγόρης να ουρλιάζει, να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Ακούστε το και θα το σχολιάσουμε μετά. Αντί να τους βάλουν όλους φυλακή, τους κλέφτες, απατεώνες, συχαμένοι, ξεφτυλίσατε τα πάντα. Ντρέπομαι και που υπηρέτησα. Και το έκανα με μεγάλη περηφάνεια και με πολύ. Και κάθομαι τώρα όταν βλέπω και εγώ νεύρα γι' αυτό. Μια ζωή πέφτει το κεφάλι μας κάτω, το ρίχνουμε. Μια ζωή υποβιβαζόμαστε. Ούτε λίγο. Έχει τόσα παλικάρια. Χαθήκανε γαμώτο και σε ασκήσεις χαθήκανε παιδιά. Και στο στρατό χαθήκανε. Και με τα ελικόπτερα σκοτωθήκανε. Για να το παίζετε εσείς πολιτικοί. Γιατί αυτή η ξεφτύλα. Γιατί τόσα κλεψίματα. Τέτοια ξεφτύλα να φτάνουν μέχρι την Αθήνα. Το πλοίο. Το τουρκικό. Και κανείς δεν αντιδράει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τι μας πάτε φαντάρους 18 μήνες και 26. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο μας πηγαίνετε. Για ποιο λόγο. Τι μας μαθαίνετε. Για ποιο λόγο να μην μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Ούτε το ανάστημά μας πια. Γιατί μας τότε δικάζετε όποιον δεν πήγε φαντάρος. Γιατί εγώ έχασα 1,5 χρόνο από τη ζωή μου για αυτό το πράγμα. Γιατί το έκανα με τιμή και γουστάριζα να πάω. Γιατί μεγάλωσε έτσι με τον πατέρα μου να μου πει θα πας. Και πήγα. Και ποιο είναι το μήνυμα που μου δείχνετε εσείς εκεί. Και δεν μιλάω καθόλου περί πολεμικού μηνύματος. Είμαι πολύ κατά του πολέμου. Αλλά λίγο αρσενικό ρε, λίγο χάσαμε τα πάντα ρε. Μας πήραν τα παντελόνια όλοι ρε. Ευρωπαίοι μας βρίζουν. Τα αγάλματα! Ο άλλος φτάνει στην Αθήνα! Τι είναι αυτό, ρε! Και κανείς φυλακή! Ένας να πει ότι εγώ έκανα ένα λάθος για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, θέλω να παραδοθώ μόνος μου! Πόσο δηλαδή, τι! Ποιο είναι το τέλος, πού είναι! Αυτό το τέλος, πού είναι! Ο πάτος, πού είναι! Ας βγει κάποιος να πει! Ας παραιτηθεί κάποιος! Γιατί δεν παραιτείται κανείς, ρε παιδιά! Να πει ότι δεν μπορούμε! Γιατί να τα τραβάει αυτά αυτός ο λαός, ρε! Γιατί τι έκανε αυτός! Τι κάναμε! Εσείς τα φάγατε, εμείς τα πληρώνουμε! Πού είναι αυτοί! Σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να βρούμε ποιος έκλεψε. Δεν ξέρουμε ποιος έκανε. Δεν πρέπει να μπουν μέσα φυλακή όλοι αυτό τα αλυταριά που φάγαν τα λεφτά. Αλήτες ένας δεν κάθισε. Να πει ότι τα έφαγα, ναι, εγώ έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη και θα. Έστω να το βάλω εικόνες με εγώ στο σπίτι. Εντάξει, παιδιά. Μισό λεπτό. Θα το πεις Κλεοπάτρα. Να πούμε ότι το χειροκρότημα αυτό το εννοούμε που. Αυτό το ξέσπασμα έγινε στο ράδιο θέμα και στην εκπομπή που έχει μαζί με τον Θανάση Πάτρο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και βέβαια, όπως καταλάβατε, αφορμή ήταν όλες αυτές οι τουρκικές εναέριες και θαλάσσιες προκλήσεις που έφτασε η φρεγάτα λίγο έξω από το Σούνιο. Και φανταζόμαι ότι έλεγε για τα κλεμμένα. Εδώ κολλάει και ο Παπαδάκης. Ναι, αλλά. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Παιδιά, λέει κάτι το οποίο το λέει όλος ο ελληνικός λαός. Οπουδήποτε, σε όποια χώρα είχαν συμβεί αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, η πολιτική, όπως έγινε και στις Ηνωμένες και στη Μεγάλη Βρετανία όλη την προηγούμενη χρονιά, θα ήταν στη φυλακή. Ναι. Και να πω και κάτι άλλο, εν συντομία, ότι όποιος λέει τα πράγματα με το όνομά τους και δείχνει ότι έχει και μια συναισθηματική εμπλοκή στα θέματα αυτά, ή τον βγάζουν τρελό, ή τον περιθωριοποιούν, γραφικό. Ή λένε ένα μορτορτογραφικό για τον τρελό. Λέγιζει. Γι' αυτό εδώ χωράει και ο Νότης Πακιανάκης ξανά. Έλα. Και θα πω αυτό που λέει και ο Νότης. Θυμώσετε, ρε, θυμώσετε. Ας θυμώσουμε, μπας και αντιδράσει κάποιος. Μια χαρά τα είπε ο Αρναούτογλου. Τον οποίο ηρίστο εμπαρόδο είδα προχθές παιδιά και είναι κουκλίζο γραφιστό. Έχει χάσει κιλά πάρα πολλά.